Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Είναι όντως δύσκολο από πού να ξεκινήσεις στην προηγουμένη περίπτωση. Οι γιατροί και πάλι δεν φτάνουν. Έχω την αίσθηση ότι δεν φτάνουν ούτε με την επίταξη. Κοιτάξτε, ναι. Έχουμε αυτό το μέτρο την ώρα που δεκάδες ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι σε απλές κλίνες, ασθενείς COVID και non-COVID. Εξ όσων γνωρίζω, στην πλατφόρμα του ΕΚΑΒ υπάρχουν αυτή τη στιγμή 100 με 110 διασωληνωμένοι ασθενείς που δεν μπορούν να διακινηθούν σε κλίνες ΜΕΘ, και ρωτάμε εμείς πώς αυτό το μέτρο των 200 αυτοαπασχολούμενων που επιτάσσει, επιστρατεύει, όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, ναι, η κυβέρνηση, θα λύσει τους 105 διασωληνωμένους. Θέλω να πω ότι είναι ένα αναποτελεσματικό μέτρο, το οποίο δεν λύνει το βασικό πρόβλημα και αφήνει ανέγκυχτους τους μεγάλους ομίλους της ιδιωτικής υγείας που έχουν έτοιμο εξοπλισμό, έτοιμες κλίνες, έμπειρο προσωπικό και μπορούν να συμβάλλουν. Mm. Και έχουμε και τραγελαφικά βέβαια μέσα σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό, έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο, ότι μέσα σε αυτούς τους 200 συναδέλφους που επιτάξανε ένα συνάδελφος εθελοντής, που απλά τον πήραν από ένα νοσοκομείο και τον βάλανε σε άλλο. Αλλά επειδή λέω τα πράγματα είναι σοβαρά, είναι καλά τα επικοινωνιακά παιχνίδια που κάνει η κυβέρνηση, αλλά το σταθερό που έχει την πολιτική της όλο αυτό το διάστημα είναι πως δεν θέλει να βάλει χέρι στα κέρδη. Τα, ναι, κέρδη των μεγάλων ιδιωτικών και διαγνωστικών αλυσίδων. Ναι. Θα πει κάποιος τώρα ότι να, κάνουμε την επίταξη, γκρινιάζεται. Δεν κάνουμε την επίταξη, πάλι γκρινιάζεται. Καταλαβαίνω το ότι αυτό που λέτε, το ότι δεν είναι το να γίνει για να γίνει, κάτι πρέπει να είναι και αποτελεσματικό. Έτσι. Μα δεν κάνει επίταξη η κυβέρνηση. Mm. Να είμαστε σαφείς. Mm. Παίρνει 200 αυτοαπασχολούμενους γιατρούς μετά από έναν αιώνα διαβουλεύσεων, και τους εντάσσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Και λέμε εμείς ότι αυτό το μέτρο είναι αναποτελεσματικό. Μπορούν να ανταποκριθούν αυτοί οι γιατροί? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι μιλάμε για έμπειρους συναδέλφους. Ναι, μπορούν να ανταποκριθούν. Όχι, δεν μιλάω από θέμα εμπειρίας. Μιλάω και από θέμα ότι υπάρχουν ζητήματα που είναι λειτουργικά μέσα σε ένα νοσοκομείο. Έτσι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, μπαίνουν ξαφνικά στην πρώτη γραμμή από το πουθενά. Δεν είναι από το πουθενά, είναι συνάδελφοι, ξαναλέω, έμπειροι. Δεν το λέω το πουθενά επιστημονικά. Δεν το λέω επιστημονικά. Το κατάλαβα. Ναι. Θα υπάρχει ένας χρόνος προσαρμογής, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε περιθώρια. Κάθε συνάδελφος είναι 100%. Κατάστατος. 100%. Αλλά ξαναλέω, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι 100 διασωληνωμένοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός κλινών με. Πώς θα λύσουν οι 200 αυτό που ασχολούμαστε για αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν έχουμε κρεβάτια με. Γι' αυτό λέμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας με το προσωπικό του, ναι, και τις υποδομές του. Να σας πω ένα παράδειγμα από ένα νοσοκομείο, χθεσινό παράδειγμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο Σισμανόγλιο ή στο Παμακάριστο ή σε άλλα νοσοκομεία, να σκάσουμε το Παμακάριστο, υπάρχουν 5 γιατροί, υπήρχαν 5 γιατροί προπανδημίας για 48 παθολογικά κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή τα παθολογικά κρεβάτια που υπάρχουν είναι 91. Οι γιατροί ξέρετε πόσοι είναι? Πάλι 5. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί χρειαζόμαστε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Και να που ήρθε η ώρα και αυτό το αίτημα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, γιατί σας θυμίζω ότι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κοντοζαμάνης, βγαίνει στις τηλεοράσεις και στα κανάλια και λέει ότι έχει κάνει ένα ασύλληπτο νούμερο προσλήψεων. Ναι, έτσι, τι γίνεται με αυτό που... Ένα ασύλληπτο, λέει, νούμερο. Το ασύλληπτο είναι ότι έχουμε διπλάσιους ασθενείς με τους ίδιους γιατρούς. Αυτό είναι το ασύλληπτο. Ναι. Και τα νούμερα τα οποία διατυπανίζει η κυβέρνηση ή που τα νούμερα τα οποία διατυπανίζει η κυβέρνηση όσον αφορά τον προϋπολογισμό δεν τα πολύ διατυπανίζει, γιατί όπως γνωρίζετε έχει μειώσει τον προϋπολογισμό φέτος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υγεία, τα αυτό νούμερα αλήθεια. Όσον αφορά τις προσλήψεις γιατρών, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι, είναι το καθαρό νούμερο γιατρών που έχει προσλάβει, είναι οι 300 γιατροί που έχουν προσληφθεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας κυρίως. Ναι. Αυτό είναι οι προσλήψεις του ενός χρόνου. Τα παλαιότερα ήταν κρίσεις που τρέχανε, προκηρύξεις που είχαν τελειώσει κλπ. Ναι. Και εκκρεμής διαδικασία. Ναι. Και μην ξεχνάμε πάντα και το υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο στενάζει, είτε αυτό είναι διοικητικό, είτε είναι προσωπικό καθαριότητας, είτε είναι νοσηλευτικό, για τους οποίους συναδέλφους νομίζω ότι δεν γίνεται πολλές φορές και ιδέουσα συζήτηση, ας πούμε, και από εκπροσώπους που
τυχαίνει και βγαίνουν και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχαμε δει και είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες και για αυτές τις μέθη οι οποίες έχουν γίνει δωρεά από μεγάλα ιδρύματα κτλ. Τι γίνεται με αυτά, γιατρέ? Υπάρχουν κάποιες τέτοιες μεθ, υπάρχουν κάποιες τέτοιες κλίνες, λειτουργούν, λειτουργούν. Και αυτές οι κλίνες εν μία νυχτή έχουν μετατραπεί σε μεθ COVID. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή στο δικό μου νοσοκομείο για παράδειγμα, στο Αττικό, οι κλίνες που διατίθενται, οι κλίνες μεθ που διατίθενται για COVID είναι 45 και προφανώς είναι όλες γεμάτες, και οι κλίνες που διατίθενται για τη λιπή νοσηρότητα είναι 5, οι οποίες είναι επίσης γεμάτες. Άρα πάμε σε μια διαδικασία, χωρίς βέβαια εμείς να χάνουμε, ας πούμε, αν θέλετε, και την εξέλιξη που υπάρχει, σε μια πλήρη μετατροπή του συστήματος υγείας σε σύστημα υγείας μίας νόσου. Έτσι ήθιστε να το λέμε. Πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά αν θέλετε να το πούμε με ένα παράδειγμα, κοιτάξτε, είναι τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι η δεύτερη αιτία θανάτου της ηλικίας ανά των 60. Είναι καθοριστική σημασία μια σειρά επεμβατικές πράξεις όπως λόγου χάρη η θρομβόλυση. Σωστά. Ο Ερυθρός Σταυρός, το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε ένα all COVID νοσοκομείο, αποκλειστικά για COVID, είχε ένα από τα βασικότερα τμήματα που εξυπηρετούσαν την Αττική στη συγκεκριμένη επεμβατική πράξη με την νευρολογική του κλινική. Ναι. Την ίδια ώρα, αυτό το νοσοκομείο λοιπόν έφυγε από έγινε αποκλειστικά νοσοκομείο COVID, τελείως. Το νοσοκομείο που διαφημίζει ότι εξειδικεύεται σε αυτές τις επεμβατικές πράξεις, ξέρετε ποιο είναι στην Αττική μετά? Το Μετροπόλιταν. Το Μετροπόλιταν όμως δεν είναι ενταγμένο σε κανέναν ενιαίο κρατικό σχεδιασμό. Ναι, μάλιστα. Προσπάθησα να σας το δώσω με ένα παράδειγμα. Ναι, κατάλαβα. Νομίζω να ρωτήσω κατανακτή. Και κάτι άλλο, επειδή γίνεται μια συζήτηση και θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Γίνεται συζήτηση ότι ένα μέρος του προσωπικού στα νοσοκομεία δεν είναι εμβολιασμένο. Αυτό τώρα υπάρχει άρνηση κάποιων να εμβολιαστούν ή υπάρχει κάτι γραφειοκρατικό το οποίο έχει εμποδίσει αυτή τη διαδικασία να ολοκληρωθεί? Κοιτάξτε, εμείς, και πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος, νομίζω ότι το γνωρίζει, έχουμε από την πρώτη στιγμή τοποθετηθεί υπέρ του μαζικού εμβολιασμού. Και αυτό είναι κάτι πάρα δεν πολύ σημαντικό. Ναι. Και σε συνθήκες μάλιστα που ακόμα και οι υγειονομικοί ή οι άλλοι συνάδελφοι είχαν δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις, είχαν ερωτήματα και προβληματισμούς. Και αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντούνται επιστημονικά. Σωστά. Σε αυτό, έτσι, ένα σύντομο σχόλιο είναι ότι δεν έπραξαν όλες οι επιτροπές λοιμόξεων των νοσοκομείων, ούτε καν η κυβέρνηση, προς σωστή κατεύθυνση, να ενισχύσει δηλαδή τα επιστημονικά δεδομένα, να τα κοινωνήσει με κόσμο για να μπορέσουμε να πείσουμε κόσμο. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα. Ναι, εμείς δεν το κρύβουμε. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο κρατάει δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις και εμείς θέλουμε να το πείσουμε. Ναι. Και θα το πείσουμε. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν και κάποια κολλήματα τα οποία εμείς δεν τα κατανοούμε, γιατί ξέρετε διαφημίζουν διάφοροι το σύστημα το φοβερό των εμβολιασμών. Ναι. Στο νοσοκομείο στο Αττικό για παράδειγμα έχουμε 118 συναδέλφους, ναι, που μόνο μετά από παρέμβασή μας τις τρεις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και μπορούν να εμβολιαστούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να εμβολιαστούν, αλλά για χύψη γραφειοκρατικούς ή τεχνικούς λόγους δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα. Το είχαμε αναδείξει. Δηλαδή δεν ήταν καταγεγραμμένοι, αυτό μου λέτε, γιατρέ? Ναι, δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Μάλιστα. Το είχαμε καταδείξει, το είχαμε στις ευθύνες και στην υγειονομική περιφέρεια και στην κυβέρνηση και είχαμε απαιτήσει λύση με πολύ μεγάλη προσπάθεια πάλι των τεχνικών υπηρεσιών, των νοσοκομείων και των συναδέλφων. Κάπως φαίνεται ότι αρχίζει και ξεμπλοκάρει αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο νούμερο 118. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, είναι το 10% του νοσοκομείου. Το λέω γιατί κάποιοι πρέπει να σταματήσουν να κουνάνε το δάχτυλο, ας πούμε, στους υγειονομικούς που δήθεν φταίνε για τη διασπορά, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και με την ευκαιρία να δώσουμε ένα μήνυμα, ας πούμε, στον κόσμο, ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται τα εμβόλια. Πρέπει να φοβάται τον ανταγωνισμό γύρω από τα εμβόλια, τις πατέντες να φοβάται, τους ιδιοκτήτες των εταιριών που διεξάγουν έναν ανηλαιή πόλεμο. Τα επιχειρηματικά κερδών, παιχνίδια. Κερδών ακριβώς, ναι, αλλά όχι το εμβόλιο. Μάλιστα. Πότε βλέπετε να αρχίσουν να πέφτουν οι δείχτες? Κοιτάξτε, αν μπορείτε να κάνετε αυτή την εκτίμηση, γιατί αντιλαμβάνομαι. Σε αυτή τη φάση, με τα πιο αισιόδοξα σενάρια, αυτή και η επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα φύγουμε αυτούς τους ρυθμούς.
Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η επίγουσα ενίσχυση έστω και στο και 5 του συστήματος υγείας και ξαναλέω έστω και στο και 5 να διατεθεί κάτω από ένα κρατικό σχεδιασμό οποιαδήποτε ανάσα μπορούμε να πάρουμε, είτε αυτή λέγεται μια κλίνη ΜΕΘ, είτε μια απλή κλίνη. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας και οι μεγάλες του δομές και όχι επειδή απλά μας ήρθε να το πούμε, εξυπηρετεί ζωτικές ανάγκες αυτό το πράγμα. Σήμερα ανάγκες της υγείας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Και καλούς αγώνες. Να είστε καλά.